Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χατζηδάκη, σας ρώτησα πριν από λίγο, πριν μιλήσει ο κύριος Φάμελος, σας ρώτησα εάν πήρατε αντίγραφα του πορίσματος, εάν πήρατε αντίγραφα της δικογραφίας και πώς τοποθετήστε. Η απάντησή σας ήταν με τη νοηματική. Μου κάνατε προς τον προεδρεύοντα, κάνατε αυτή την κίνηση. Ότι μετά θα απαντήσετε. Περιμένατε προφανώς να εξέλθω της αιθούσης, γιατί υπήρχε διάσκεψη των προέδρων. Το ξέρατε αυτό. Και απαντάτε στον κύριο Φάμελο, εν απουσία μου, παραλείποντας να απαντήσετε το μείζον. Πήρατε, κύριε Χατζηδάκη, ως θύμα των υποκλοπών, γιατί εσείς απαντήσατε ως κατηγορούμενος. Απαντήσατε, είμαι καθαρός, ο Πρωθυπουργός με εμπιστεύεται, είναι σαν να είστε ο κατηγορούμενος που έγινε νόμιμη επισύνδεση για να δούνε εάν παρανομεί και απολογήστε λέγοντας είμαι καθαρός, ο Πρωθυπουργός με εμπιστεύεται, οι πολίτες με ψήφισαν, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Σας διευκρινίζω, είστε δικηγόρος βεβαίως, ίσως το έχετε ξεχάσει. Υπήρχε και ένα θέμα και στο δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας όταν φέρνατε να φορολογήσετε τους δικηγόρους με τεκμήρια ότι δεν είχατε πληρώσει τις εισφορές σας. Αλλά ως δικηγόρος γνωρίζετε ότι η θέση σας στη δικογραφία δεν είναι η θέση του κατηγορουμένου. Είναι η θέση του παρισταμένου προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως, όπως επιβάλλει η διαφάνεια. Παρασταθήκατε στην υπόθεση με δικηγόρο ή αυτοπροσώπος, επειδή είστε δικηγόρος αλλά έχετε κόλλημα αυτή τη στιγμή ως υπουργός. Παρασταθήκατε για την υποστήριξη της κατηγορίας. Βάλατε δικηγόρο. Πήρατε αντίγραφα της δικογραφίας. Καταθέσατε ως μάρτυρας, αναφέρει η κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι εξετάστηκαν 40 μάρτυρες. Είστε ένας από τους 40. Έχει μία σημασία αυτό. Ήδη έχουμε εντοπίσει ότι δεν εξετάστηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ είναι κορυφαίος, ουσιώδης μάρτυρας, θα έπρεπε να είναι και ελεγχόμενος. Εσείς εξεταστήκατε ως μάρτυρας. Πήρατε αντίγραφα της δικογραφίας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτά τα 2 χρόνια. Ασκήσατε δηλαδή τα δικονομικά δικαιώματα αλλά και τα δημοκρατικά σας καθήκοντα. Διότι κύριε Χατζηδάκη, όταν παρακολουθούνται οι συνομιλίες σας ως εν ενεργεία υπουργού, δεν θίγεται μόνο το ιδιωτικό σας απόρριτο, θίγεται η ασφάλεια της χώρας. Έχετε χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι τέτοιας σημασίας και τώρα και πριν και πάντοτε, ώστε εάν παρακολουθούνται οι συνομιλίες σας, διαπράττονται και εγκλήματα, κακουργήματα και όχι πλημελήματα, όπως θέλει να μας πει η κυρία Δηλίνη, που θα μας κάνει να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Διαπράττονται κακουργήματα και μάλιστα σε βάρος του πολιτεύματος. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι έχω διαχρονικά αυτή την ευαισθησία, θα ήθελα να ενημερώσετε την εθνική αντιπροσωπεία και να μην απαντήσετε πάλι έτσι με αυτό το νόημα. Το έκανε και ο κύριος Βαρτζόπουλος πριν από κάποιες μέρες, όταν του ζητούσα να ανακαλέσει τις απαράδεκτες τοποθετήσεις του για τις γυναίκες και τις γυναικοκτονίες. Απαντήστε παρακαλώ. Ερώτηση πρώτη. Παρασταθήκατε στη δικογραφία με την ιδιότητα του υποστηρίζοντος την κατηγορία. Δεύτερον, πήρατε αντίγραφα της δικογραφίας. Τρίτον, εξεταστήκατε ως μάρτυρας. Τέταρτον, υποβάλατε υπομνήματα. Πέμπτον, προτείνατε μάρτυρες. Έκτον, λάβατε γνώση των υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων. Έβδομον, λάβατε γνώση και έχετε σήμερα 31 Αυγούστου γνώση της πλήρους δικογραφίας όπως δικαιούστε. Δικαιούστε απολύτως να έχετε πλήρη γνώση της δικογραφίας, αυτήν την οποία εμείς
προτείναμε και ανταποκρίνονται και άλλα κόμματα να ζητήσουμε να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την έχετε στα χέρια σας, γιατί από εχθές το αργότατο δικαιούστε να την έχετε στα χέρια σας. Την πήρατε λοιπόν στα χέρια σας, την έχετε μελετήσει, έχετε δει το πόρισμα και τι έχετε να πείτε. Περιμένω τις απαντήσεις σας και όχι νοήματα. Ευχαριστώ.